Εδώ είμαστε και έχουμε μείνει σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Πώς ισορροπείς την προσωπική σου ζωή με αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. 4 ώρα σε σκέψη το πρωί, πρωινή εκπομπή κάθε μέρα, την αρένα κάθε Τετάρτη. Δύο συσκέψεις, δύο ομάδες να δουλεύουν, δύο εκπομπές. Το οποίο ερώτημα είπαμε θα σκεφτώ ότι θα απαντήσω στο διάλειμμα. Δεν σκέφτηκες, ναι, η αλήθεια είναι ότι λέγαμε άλλα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, όταν τα έχει φέρει έτσι η ζωή και είσαι με έναν άνθρωπο που έχει πάνω κάτω το ίδιο πρόγραμμα, είναι όλα λίγο πιο smooth, ξέρεις, λίγο πιο εύκολα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε σε έξαλα πάρτι στην καθημερινή. Θα θέλατε, αλλά δεν γίνεται. Αλλά όχι, δεν γίνεται αυτό. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, Παρασκευή και Σάββατο. Και ναι, τώρα μπορεί να ακούγεται σε κάποιους πολύ παράξενο, αλλά υπάρχει ο τρόπος, ρε παιδί μου, να βρίσκεις λιγάκι το χρόνο σου. Όχι άπλετο χρόνο, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορείς να το κάνεις. Βρίσκουμε διεξόδους δηλαδή. Υπάρχουν στιγμές που πιέζεσαι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα πολύ. Πολλές. Με ένα στεναρμό. Πριν τελειώσει την ερώτηση. Πολλές στιγμές, ναι. Πολλές. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η ώρα. Για να στεναχωριέμαι. Μα κάνει και ραδιόφωνο το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι ότι κάθε Σαββατοκύριακο. Καλά, ωραία. Να σου κάτι. Όταν κάνει την αρένα το βράδυ, δεν θα πηγαίνει στον Παπαδά και το πρωί. Όχι. Α, ωραία. Εντάξει, θα ξεκουράζεσαι. Ξέρεις τι γίνεται, φεύγουμε από την αρένα 2 η ώρα περίπου. Κλείνει η αρένα, κλειδώνει. Ωραία. Εγώ κανονικά ξυπνάω 3 παρα 5. Δεν βγαίνει. Θα πάω. Δεν βγαίνει. Δυστυχώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο 3 παρα 5 που χτυπάει το ξυπνητήρι, πετάγεσαι ή βάζεις σνούς. Πετάγομαι. Τι ώρα κοιμάσαι? 9-9.30. 9-9.30. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να δω τίποτα από τα βραδινά, ας πούμε, που βλέπει όλος ο κανονικός κόσμος και έχουμε κάτι να σχολιάσουμε την άλλη μέρα. Ό,τι είναι από τις 9.30. Και 4 ώρα σύσκεψη, 4 ώρα σύσκεψη. Δηλαδή, πώς να σου πω, το στούντιο Κάπα γίνεται χαμός μες τώρα. Κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι. Σκέψου ότι επειδή είναι πάρα πολύ κοντά. Μην γελάς, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κοντά το Αττικό Πάρκο. Επειδή έχει απόλυτη ησυχία, ακούμε τα πάντα από τα ζωάκια στο Αττικό Πάρκο. Ό,τι κάνουν εκείνη την ώρα. Εμείς τα ακούμε. Θέλουν να φάνε, τα ακούμε, φωνάζουν. Κάνουν άλλα πράγματα, επίσης τα ακούμε. Γενικώς έχει απόλυτη ησυχία μόνο εμείς εκείνη την ώρα. Είμαστε Γιώργο, μου είπες κάτι, όχι ο ελέφαντας ήταν. Είμαστε on fire. Τι έχουν τα πλάνα σου? Εντάξει, για του χρόνου μας είπες, δεν ξέρεις ακριβώς, αλλά διακοπές. Πού? Πού θα πάμε διακοπές? Εμείς πάμε κάθε χρόνο στην Πάρο. Φέτος θα πάμε, σκεφτόμαστε να πάμε στη Φολέγανδρο, που δεν έχω πάει ποτέ και θα ήθελα. Και όπου αλλού. Γενικώς, αν μπορούμε να είμαστε έτσι στην παραλία για πάρα πολλές ώρες ακίνητοι και να ταινίζουμε το γαλάζιο, θα είναι πολύ ωραία. Δεν θέλω κάτι φοβερό δηλαδή. Τι να σου ευχηθούμε, δηλαδή υπάρχουν στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, στόχοι, όνειρα? Μπορεί μακροπρόθεσμα, μπορεί πιο άμεσα. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, θα ήθελα τσούκου τσούκου, αυτό το τσούκου τσούκου, μπορείς να μου το ευχηθείς. Τσούκου τσούκου να υλοποιούνται μικροί στόχοι που μπαίνουν. Σιγά, το ευχόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά. Σε αφήνω εδώ με τα γόρια μου και τέλεια, με το φίλο σου.